12 και 10 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Πατεράκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Πατεράκη, εσείς τα είχατε πει. Αυτά τα γράφατε και στο Facebook. Σας παρακολουθούσα εγώ με τις προβλέψεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα, με βάση βέβαια τα όσα μέτρα λαμβάνονταν ή δεν λαμβάνονταν. Και τώρα έχουμε τα 203 κρούσματα που μας έσκασαν χθες. Και τι αναμένουμε στην πορεία? Να είμαι στο 300 την εβδομάδα. 300. Κάθε μέρα. Και τώρα πώς αντιμετωπίζετε? Το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός μόνο των κρουσμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει το ανώτατο όριο ημερήσιων κρουσμάτων που είχαμε για παράδειγμα την περίοδο της καραντίνας, το Μάρτιο-Απρίλιο, που είχαν πάει μέχρι 156 κάπου εκεί. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στα 200 και αυτό ανεβαίνει. Κάθε 2-3 μέρες ανεβαίνει κάθε 50 περίπου περιστατικά. Το πρόβλημα είναι, πέρα από την αύξηση των κρουσμάτων, ότι την άνοιξη είχαμε σε κάποιες περιοχές μεγάλη έξαρση. Mm-hmm. Έχει υψηλόγους. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν ούτε υποδομές υγείας μπορεί να υπάρξουν, ούτε δυνατότητα αντιμετώπιση ανοιχών άρρωστης κάποιος βαριά. Όπως είναι νησιά, ας πούμε, που έχουν. Στα νησιά, ναι, γιατί στα νησιά ουσιαστικά δεν είχαμε τίποτα. Και εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, εδώ είχαμε ένα περιστατικό κάθε ένα μήνα. Ότι ο ιός υπάρχει, αλλά κρατούσαμε κάποια μέτρα. Έτσι, και προσέχαμε. Mm-hmm. Και εξακολουθούμε ακόμα και τώρα, δηλαδή, παρά τη χαλαρότητα που λένε, εξακολουθούσε ο κόσμος να προσέχει σε μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν δεν είναι πάντα η ατομική ευθύνη που έχει την ευθύνη, για να το πω έτσι, που τα πράγματα πάνε έτσι όπως πάνε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική γενική, έτσι, απέναντι. Δεν μπορείς να βασιστείς στην ατομική ευθύνη, γιατί η ατομική ευθύνη ο ένας θα προσέξει, ο άλλος δεν θα προσέξει. Το ίδιο ισχύει και με τους Έλληνες και με τους τουρίστες, με τους ξένους, με όλους. Από κάποιες χώρες προσέχουν, από κάποιες χώρες δεν προσέχουν. Από κάποιες ηλικίες προσέχουν, κάποιες ηλικίες δεν προσέχουν. Δηλαδή ο νέος είναι 20 χρόνων δεν θα προσέξει. Έτσι. Ο μαθητής του σχολείου δεν θα προσέξει. Ο φοιτητής δεν θα προσέξει, θα συνεχίσει διακοπές, θα κάνει τα πάντα του το άλλο. Ο πιο μεγαλώντας ηλικίες προσέχουν περισσότερο. Αυτοί όμως έχουν μικρή ηλικία και που έχουν είτε είναι ασυμπτωματικοί είτε έχουν υπολείπια συμπτώματα που μπορεί να περάσουν και στο πόδι. Mm-hmm. Έτσι. Αυτοί είναι αυτοί που θα διατηρήσουν και την ύπαρξη του ιού και για το χειμώνα. Και το χειμώνα για παράδειγμα στα νησιά δεν θα είναι εύκολο, δεν θα έχει καράβια κάθε μέρα, δεν θα έχει αεροπλάνα, δεν θα μπορεί να είναι τον καιρό, θα είναι αποκλεισμένα και θα μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Το πρόβλημα ειδικά για την νησιωτική περιοχή είναι τεράστιο και όπου υπάρχει νοσοκομείο. Ναι, γιατί δεν, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να έχεις αυτές τις υποδομές. Δηλαδή, κοιτάξτε, το χειμώνα λόγω τουρισμού υπάρχουν και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και το ένα και το άλλο. Το χειμώνα τι θα κάνεις? Καλά, ακούσαμε πολλά βέβαια για τη θωράκιση της υγείας στα νησιά, αλλά δεν έχω δει να γίνεται και τίποτα σημαντικό. Τουλάχιστον εδώ που έχουμε και νοσοκομείο, δεν παρατήρησα έτσι καμιά κινητικότητα τρομερή. Κοίταξε, είναι θωράκιση. Τώρα πώς η θωράκιση είναι αεροδιακομιδία ουσιαστικά, μην νομίζετε. Ναι, αν δεν μπορείς να χρειάσεις, αν χρειάσεις μια στιγμή να κάνεις 10 διακομιδίες τη μέρα, τελείωσες. Η κατάσταση λοιπόν είναι με μελανά χρώματα, χρωματίζεται όσο πάει και περνάει ο καιρός και τελικά είχαμε και εξαγωγή κρουσμάτων από ό,τι μάθαμε χθες. Ναι, αυτό έγινε και από Κροατία και από Ελλάδα στην περιοχή της Τοσκάνης, από 4-5 κρούσματα από κάθε χώρα, τα οποία πήγαν, τα οποία είναι έτσι, εξαγωγή. Και αυτό είναι μια χώρα η οποία, εντάξει, Ιταλία, η οποία δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία, μπορώ να πω. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει αυτό το θέμα. Τώρα ξεκινήσαμε με την Ιταλία, με ένα δημοσίευμα στην Τοσκάνη. Θα ξεκινήσει και με άλλες χώρες σιγά σιγά. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι τα κρούσματα που λένε ότι ναι, δεν έχουν τουρίστες. Ναι, γιατί οι τουρίστες θα φύγει, θα κάτσει τρεις μέρες. Προπαντός στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, μπορεί να κατεβαίνουν και με νοήμερες εκδρομές. Mm-hmm. Κατεβαίνουν το πρωί, κάνουν τον μπάνιο και γίνανε ανθρώπινοι στη Βουλγαρία. Αυτό όμως μπορεί να διασπείρει και θα φύγει, θα ρωτήσει στη Βουλγαρία, δεν θα ρωτήσει στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει και αυτή η θα πάρει τα μάτια και θα φύγει, δεν θα κάτσει στην Ελλάδα. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κύριε Πατεράκη. Δηλαδή, τα κρούσματα αυξάνονται. Σε μερικές μέρες ουσιαστικά θα έχουμε και τα υπόλοιπα, γιατί συνεχώς έρχονται ξανά καινούργια κρούσματα. Κάποιοι νοσούν, κάποιοι θα διασωληνωθούν. Ήδη οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός διασωληνωμένων. Στην ΜΕΘ, στις ΜΕΘ μάλλον. Και τώρα, ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορούσε να έχει? Δεν μπορείς να βασιστείς καταρχήν σε υποθέσεις ότι ναι, θα εξασθενήσει ο ιός. Ναι, όντως, ίσως έχει εξασθενήσει λίγο. Αλλά όπως έχει εξασθενήσει λίγο, θεωρούν πολλοί ότι μεταδίδεται και πολύ πιο εύκολα από ότι την άνοιξη, για παράδειγμα. Δεν μπορείς λοιπόν να βασιστείς σε υποθέσεις ότι ο καιρός θα βοηθήσει, ο καιρός δεν θα βοηθήσει. Γιατί θα έχεις κρούσματα. Και προπαντός όταν είναι. Έτσι, ναι, δεν θα έχεις μεγάλη διάδοση όταν όλοι είναι αραιά στις παραλίες και δεν έχει παρεδώσει ένας τον άλλο. Δεν κυκλοφορείς το βράδυ, δεν κάθεσαι σε κλειστούς χώρους, δεν μπαίνω βγαίνεις. Αυτό είναι κάτι αδύνατο. Γιατί είναι ηλικίες, οι οικογένειες, για παράδειγμα, οι οποίες θα είναι μόνο στην πισίνα ή στην παραλία όλη μέρα, το βράδυ θα είναι κλεισμένοι στο δωμάτιό τους, αλλά είναι και νέοι οι οποίοι θα κυκλοφορούν στα μπαρ, κυκλοφορούν από εδώ, από εκεί, να δουν, θα πηγαίνουν δρομές, θα κυκλοφορούν ελεύθερα.
Παρόλα πάντως, επειδή ακούγαμε πολλά στο άνοιγμα του τουρισμού, υπήρχαν οι φόβοι τέλος πάντων για το τι θα συμβεί και ήταν και θέμα οικονομίας. Και εντάξει, είναι απολύτως κατανοητό ότι δεν μπορεί να παραλύσει τελείως μια χώρα κτλ. Είχαν γίνει κάποιες προτάσεις, τουλάχιστον όπως είχα φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή τον κύριο Βασιλείου για το Flat Out 19, το οποίο όμως δεν εισακούστηκαν τελικά από τον κρατικό μηχανισμό, να σκεφτούν ποιος τρόπος θα μπορούσε να λειτουργήσει ώστε να μπορέσουν να μειώσουν όσο γίνεται τα κρούσματα αυτά και να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης ο τουρισμός. Κοίταξε, το Φλατόντι είναι η μόνη στοιχειοθετημένη πρόταση. Mm-hmm. Έτσι, το εξηγεί για ποιους λόγους και τι κάνει και για πώς μειώνεται η διασπορά πηγού. Mm-hmm. Αυτό για παράδειγμα με τα τεστ που κάνουν στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν είναι καμιά ολοκληρωμένη πρόταση. Είναι μια άποψη screening, μια πρόταση screening. Με οποία την κάνει την πρώτη εβδομάδα, καταλαβαίνεις ότι δεν έρχονται ένα προς 10.000, αλλά 5-6 προς χίλιους φορείς στην χώρα μας. Άρα το σταματάς και αλλάζεις. Άρα δεν έχει αλλάξει αυτό το σύστημα με τα τέσσερα σύνορα την πρώτη εβδομάδα. Γιατί υπολόγισε πλέον ότι τα τέσσερα δεν είναι αξιόπιστα. Έτσι, στο ποσοστό που θέλουμε. Είναι αξιόπιστα 2 μέρες πριν εμφανίσει άλλο συμπτώματα. Αυτά είναι η αξιοπιστία όσο περνάνε οι μέρες της ασθένειας. Mm-hmm. Όταν κάνεις για screening τεστ, να δεις γενικά αν τυχόν έχει ο άλλος ιό στα κουτουρού, δεν είναι και το πέσμα το οποίο θα το εκτιμήσεις. Και είναι και δειγματοληπτικά, αλλά δηλαδή δεν γίνονται σε όλο τον πληθυσμό που έρχεται. Όχι, γίνεται σαν 15%. Και στο 15% αν βγάλεις ένα στους 1.500, αυτός δεν είναι 6 στους 1.500 ουσιαστικά. Ναι. Γιατί άλλοι 5 θα σου ξεφύγουν. Δεν είναι έλεγξη όλο το αεροπλάνο, δεν είναι έλεγξη όλο το αυτοκίνητο. Που δεν είναι έλεγξη στον ένα. Αυτά λοιπόν είναι κυρίως βοηθάνε επιδημιολογικές μελέτες και βοηθάνε στο να καταλάβεις πόσοι έρχονται και αν όντως έρχονται όσοι θεωρούσες ότι έρχονται ή δεν έρχονται. Βοηθάει την πρώτη εβδομάδα να ξεκαθαρίσεις πόσοι θα σου έρθουν. Αλλά δεν σε προστατεύει και δημιουργεί και την ψευδέστηση που έχουμε εμείς σαν νησιά, στην Αθήνα, οπουδήποτε. Α, ο άλλος έγιναν τέσσερα αεροδρόμιο, είναι όλοι καλά, δεν κατάμε κανέναν τρόπο προστασίας. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη παγίδα αυτό με τα τεστ. Γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να δούνε τι είσοδο έχουμε στη χώρα. Και αν τσιμπήσουμε κάποιους, τσιμπήσαμε, έχει καλός. Και βλέπουμε και ένα τεράστιο αριθμό τεστ, το οποίο όμως τεστ είναι ουσιαστικά για screening και μόνο. Δεν είναι για να βγάλει διάγνωση. Και μια στιγμή θα βρεθούμε να μην έχουμε, δηλαδή να έχουμε αρρώσεις και να έχουμε διαγνώσεις. Και αυτό εξηγεί και όλες εν πωλής ότι έρχονται μετά, διαβάζουμε στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ ότι προσέρχονται αυτοβούλος κάποιοι, γιατί νόσησαν στην πορεία τελικά. Κοιτάξτε, αυτό με το αυτοβούλος έχει 2 εξηγήσεις. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που γινόταν για παράδειγμα δεκαετία του 90 γινόταν στην χώρα μας. Ερχόντουσαν από Αλβανία, από Σκόπια, από άλλες χώρες, οι οποίοι είχαν κάποια προβλήματα υγείας σοβαρά, δεν είχαν θεραπεία στη χώρα τους και ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να είναι αυτοβούλος. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα της υγείας της Ελλάδας από της χώρας, της γειτονικής χώρας, mm-hmm. έρχεται, πάει στο νοσοκομείο και βρίσκουν ότι έχει COVID. Και θεωρεί ότι έχει περισσότερες ελπίδες και καλύτερη αντιμετώπιση από το σύστημα υγείας της χώρας του. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, για παράδειγμα, είναι ένας ασθενής σε ένα ξενοδοχείο, ο οποίος δεν θέλει η γιατρό. Δεν θέλει να πληρώσει, δεν θέλει το ένα, δεν θέλει το άλλο. Θα πάει μόνος του. Και αυτός αυτοβούλος είναι. Δεν σημαίνει ότι είχε COVID. Και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν. Προπαντός επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν πλωμώσει, να το πούμε απλά, τους ξένους με την μπλε κάρτα, ότι καλύπτει τα πάντα με το ένα με το άλλο. Δεν έχουν άνθρωποι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Από τη στιγμή που η ασφάλειά τους λέει ότι δεν χρειάζεται να πληρώσει στην Ελλάδα. Αυτοί θα πάνε στο νοσοκομείο, ή δεν θα πάνε πουθενά. Μάλιστα. Ή θα πάνε σε ένα φαρμακείο και θα πάρουν 2 καραμέλες του πλεμό και όλα καλά. Αυτό όμως θα συνεχίσει να κυκλοφορεί να κάνει διακοπές και θα διασπείρει. Και υπολογίζεται επειδή εμπλέκονται εκεί και είναι ειδικά στοιχεία στην βαρύτητα της νόσου και άλλες παθήσεις, συνοδεύσεις παθήσεις που έχει ο καθένας, δεν είναι σίγουρο ότι θα σε εξασφαλίσει. Δηλαδή ο ξένος δεν θα έχει συμπτώματα, αλλά ο Έλληνας μπορεί να έχει. Ο Έλληνας δεν είχε εκτεθεί μέχρι τώρα στον ιό. Δεν είχαμε διασπορά. Στην Ελλάδα η διασπορά συγκριτικά με τις άλλες χώρες, όπως και στην Κροατία, γιατί και από εκεί πέρα ήταν τα κρούσματα στην Ιταλία, είναι ουσιαστικά μηδενική. Ήτανε. Είχαμε καταφέρει να πέσουμε στο μέχρι και κανένα περιστατικό τη μέρα για πόσες μέρες τον Ιούνιο. Ναι, που είχαμε χαλαρότητα. Ναι. Είχαμε χαλαρότητα. Δεν είχαν ανοίξει όμως τα πλοία, δεν είχαν ανοίξει αεροδρόμια. Δεν είχαν ανοίξει. Κυκλοφορούσε ο κόσμος όμως, ήταν ελεύθερος. Δεν πήγαινε στα νησιά, δεν είχαμε κρούσματα στα νησιά. Mm-hmm. Αλλά κυκλοφορούσε ο κόσμος τον Ιούνιο στις πόλεις που ήταν, στις περιοχές που ήταν. Και σίγουρα, γιατί και στην Ελλάδα μέσα είχαμε μεγαλύτερη διασπορά στη Μακεδονία, στην Αθήνα. Αλλά δεν είχαμε στα νησιά. Σίγουρα, αλλά είναι και οι Έλληνες τουρίστες, δεν είναι μόνο οι ξένοι τουρίστες. Είναι και οι Έλληνες τουρίστες από κάποιες περιοχές με αυξημένη διασπορά,
που θα πάνε σε κάποιον εσύ. Δεν γίνεται να τον έχεις τον κόσμο ελεύθερο, και να... γιατί δεν μπορεί να εντοπίσεις τους κινδύνους που θα προκύψουν. Δεν έχεις την υποδομή, δεν έχεις τη δυνατότητα να ανταπεξέλθεις αν τυχόν γίνει έφυγας του κρούσματος στην Ελλάδα μας. Μπορεί να είμαστε καλύτερα από ό,τι το Μάρτιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση σε μια χώρα η οποία αποτελείται από νησιά, μικρά, μεγάλα και ορεινές περιοχές όχι μόνο. Τώρα έχουμε μια μεγάλη διασπορά λοιπόν σε όλη τη χώρα και μάλιστα εμφανίζεται στις ανακοινώσεις και αυτό το για μένα δεν είναι σωστό, αλλά δεν ξέρω, θα μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Αναφέραμε τα κρούσματα αναπεριφέρεια με αποτέλεσμα, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια στιγμή να κλείσει ο πόρος και να αναρωτιόμαστε γιατί. Τι έγινε στον πόρο, ας πούμε, και χρειάστηκε να κλείσει. Ναι, ήταν λίγο ξαφνικό. Πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, ξυπνήσαμε ένα πρωί, ας πούμε, διαβάσαμε την είδηση μάλλον το ίδιο βράδυ και λέμε καλά, και τι συνέβη στον πόρο, αφού πουθενά δεν είχε ακουστεί κάτι, ας πούμε, ειδικά, γιατί δίνουν τα κρούσματα, αλλά τα δίνουν αναπεριφέρεια. Οπότε, ανάλογα και με την περιοχή που υπάγεται στην περιφέρεια, είναι και τα κρούσματα. Αυτό τώρα κατά πόσο βοηθάει ή μπερδεύει την κατάσταση. Στο θέμα της χαλαρότητας. Όσον αφορά τον τουρισμό, για παράδειγμα, τον μπερδεύει. Γιατί κανονικά, όταν κάνεις τοπικό lockdown, κλείνεις τα σύνορα ουσιαστικά του νησιού, ούτε να αφήνεις κανένα να μπει και να βγει. Mm-hmm. Έτσι, γιατί εβδομάδες κλείνεις. Σκέψου τώρα αφού να γίνει στην Άξο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, στην Κρήτη. Γιατί εβδομάδες κλείνουν. Αυτό σημαίνει ότι κλείνουν και τα ξενοδοχεία. Κλείνουν και τα μαγαζιά, κλείνουν και όλα. Για να γίνει το σωστό lockdown, δηλαδή. Άρα δεν μπορεί να φύγει ο τουρίστας και δεν μπορεί να έρθει ο τουρίστας. Τώρα έχουμε το εξής θέμα, ότι εμείς αρχίζουμε και παρουσιάζουμε μια έξαρση στα κρούσματα. Αυτό είναι κάτι σίγουρα που θα εντοπίσουν και οι χώρες οι οποίες, από τις οποίες δεχόμαστε τουρισμό εδώ. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο τελικά, αντί να κλείσουμε εμείς, να μας κλείσουν εκείνοι. Να σου πω, ξέρεις, υπολογίζεται καταρχήν ότι για κάθε διαγνωσμένο κρούσμα, mm-hmm. για κάθε θετικό δηλαδή κρούσμα που έχουμε, έχουμε από το Μάρτιο δηλαδή το γνωρίζουν, 5 με 10 είναι η αδιάγνωση. Ναι. Σύμφωνα με μελέτες. Με άλλες μελέτες είναι 5, άλλες 8, άλλες 10. Σίγουρα για κάθε διαγνωσμένο κρούσμα, θετικό φορέα του θετικού ασθενή κορονοϊού, έχεις άλλους 5 με 10. Οι οποίοι κυκλοφορούν. Έτσι, ελεύθεροι, χωρίς κανένα περιορισμό. Mm-hmm. Αυτοί όμως θα μεταδίδουν, θα διασπείρουν. Κάποιος από αυτούς που θα αναστραφούν θα αρρωστήσει. Και κάποιοι από αυτούς θα αρρωστήσουν βαριά. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, αν μια στιγμή αρχίζουμε τις αεροδιακομιδές στις εντατικές της Αθήνας, γιατί κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο, Μάρτιο, τι προδιαγραφές θα έπρεπε να έχει μια περιοχή για να δεχτεί πτήσεις από το εξωτερικό, ουσιαστικά ήταν μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί μετρούσαν με επάρκεια κρεβατιών και κλινών μεθ, και μετά εργόταν η Πάτρα, η Λάρισα, το Ηράκλειο. Οι υπόλοιπες περιοχές που δεν έχουν αυτή την υποδομή, που δεν έχουν είχαν αυτόν τον αριθμό των κρεβατιών στις εντατικές και στις παθολογικές κλινικές, δεν μπορούσαν να δεχτούν. Αυτό το είχαν βγει από το βγάλει Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάπου εκεί πέρα έχει βγει μια οδηγία. Επομένως πρέπει ότι αυτές οι περιοχές, τα τρία δέντρα της Ελλάδας δεν μπορούν να δεχτούν κόσμο. Μετά όμως αναιρέθηκε νομίζω αυτό, δεν παρέμεινε από ό,τι είδαμε δηλαδή και στην πορεία. Όχι, ναι, αυτό έμεινε. Γιατί είχαν κάνει μια τέτοια οδηγία, αλλά τελικά την πήραν πίσω προφανώς. Ναι, δεν την πήραν πίσω ακριβώς, απλά δεν ασχοληθήκαν ξανά μαζί της. Ναι. Υπήρχε για να υπάρχει. Είχαμε lockdown, ξέραμε ότι πρέπει να έχουμε αυτές τις υποδομές, δεν μπορούμε, πρέπει να ανοίξουμε. Δεν γίνεται όμως, αν δεν ελέγξει, αν δεν περιορίσει δηλαδή διασπορά, και ακόμα με τα καράβια που αναφέρατε, το καράβι είναι σαν ξενοδοχείο. Αν στο ξενοδοχείο, έτσι για παράδειγμα, έχει 80% πληρότητα, είναι αδύνατο, πρακτικά αδύνατο, να διατηρηθούν και οι αποστάσεις και όλα τα ΜΑΤ. Στην πράξη είναι αδύνατο, δεν προλαβαίνεις. Και αυξήθηκε παρόλη την έξαρση των κρουσμάτων η πληρότητα στα πλοία, να πούμε, έγινε 80-85% πρόσφατα. Ναι, δεν μπορεί, αλλά από τη στιγμή που έχει πάνω από 50% δεν έχεις αποστάσεις. Οπότε... Προπατώ σε μια περίοδο που δεν χρησιμοποιεί ο άλλος καμπίνα. Ναι, είναι πολύ σπάνιο αυτό. Έτσι που και η καμπίνα είναι ρίσκο, δεν ξέρεις. Εκεί πέρα στο Princess Diamond, στο κύριο του καράβι που είχαν, στο κουρασιερόπλιο που είχαν βρει, είχαν βρει και 17 μέρες μετά τον ιό μέσα στην καμπίνα. Θέμα απολύμανσης και τα λοιπά. Είναι συνθήκες υγρασίας, είναι το φως, είναι πολλά τα οποία επηρεάζουν. Και είναι ότι κάθε φορά μαθαίνουμε και κάτι νέο για αυτόν τον κορονοϊό από εσάς τους γιατρούς, γιατί είναι και ένα πρωτόγνωρο θέμα, το οποίο έχουμε, δεν το ξέρετε και εσείς από πριν. Ακόμα. Και θα μάθουμε ακόμα περισσότερα από ό,τι φαίνεται. Στα ξενοδοχεία τώρα κάτω στην Κρήτη τι ακριβώς γίνεται, όχι τόσο μόνο από άποψη πληρότητας, και γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο τουρισμός ούτως ή άλλως φέτος δέχτηκε πλήγμα μεγάλο. Θα σου
να σου πω περισσότερο για τα ξενοδοχεία που έχω. Τα ξενοδοχεία που έχω εγώ για παράδειγμα, σε γιατρός, mm-hmm. τα προηγούμενα χρόνια, τους πρότεινα εξ αρχής από τον Μάρτιο που συζητούσαμε, από τον Απρίλιο που κάνουμε και συζητήσεις για το Θατολί, που αλληλήσαμε 10-20 ξενοδοχεία, διευθυντές, διευθυντές, εργαζόμενους, για να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτό που προτείνουμε στον Λαντότ στην πράξη. Τους είχα προτείνει εξ αρχής αν μπορούν να, αν έχουν τη δυνατότητα να μην ανοίξουν. Mm-hmm. Κάποια δεν ανοίξανε. Κάποια μου είπαν ότι δεν θα ανοίξουν ούτε του χρόνου. Γιατί του χρόνου τα πρακτορία δουλεύουν με το 40% των κρατήσεων του 19. Να. Γιατί πέρα από τον κορονοϊό, ανεξάρτητα της επιδημίας, έχει μια οικονομική κρίση η οποία έχει χτυπήσει όλες τις χώρες. Και ο κόσμος δεν θα μπορεί να έρθει. Δηλαδή στην Ιταλία το 40% έχει πάθει βαριά οικονομική ζημιά, σύμφωνα με στατιστικά που διάβαζα προχθές. Στη Γαλλία το 20%. Έτσι παίζει το ποσοστό από χώρα σε χώρα και κατά πόσο η χώρα μπόρεσε να ανταποκριθεί στην κρίση περισσότερο. Γιατί χώρες που καταφέραν να ανταποκριθούν με ή χωρίς lockdown στην οικονομική κρίση, στην υγειονομική κρίση, έγκαιρα, έχουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία. Η Γαλλία δηλαδή έχει πολύ μικρότερη ζημιά σε σχέση, οικονομική ζημιά σε σχέση με την, με την Ιταλία. Ναι. Από τα ξενοδοχεία που ανοίξανε, έτσι, τα δικά μου, δεν έχει κανένα 20-30%. Εκεί πέρα μπορώ να πω ότι νιώθω πιο ασφαλής να πάω με την οικογένειά μου να παίρνω στην πιστίνα, γιατί κρατάνε αποστάσεις θέλοντας και μη. Ναι, είναι τέτοια πληρότητα δηλαδή, η οποία το επιτρέπει. Όταν έχεις αφαιρέσει τις μισές ομπρέλες γύρω από την πιστίνα, αμέσως έχεις ανάλωση 5 μέτρα. Mm-hmm. Είναι ελάχιστα άτομα μέσα στην πισίνα. Στην παραλία το ίδιο. Όταν έχεις αφαιρέσει τις μισές ομπρέλες, έτσι, δεν έρχεσαι σε επαφή με τον άλλο. Αν βρεθείς όμως σε μια παραλία, όπως αυτές που πάμε οι Έλληνες, ή σε κάποια ξενοδοχεία τα οποία δουλεύουν με 80% πληρότητα σχεδόν, και έχουν 1000 άτομα, δεν μπορείς. Υποχρεωτικά θα έχεις ουράσιο φαγητό, ή θα έχεις στριμώχνονται, θα στριμώχνονται για να πάνε στην τουαλέτα, δεν θα προλαβαίνουν οι καθαρίστες, ό,τι και να κάνουν δεν προλαβαίνουν να καθαρίζουν. Χρειάζεται και κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει η απολίμανση, σωστά. Δεν προλαβαίνεις. Όταν έχεις ένα ξενοδοχείο γεμάτο, δεν προλαβαίνεις. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα προλάβεις. Είναι πολύ δύσκολο. Από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε τώρα, κύριε Πατεράκη, σύμφωνα με τις μελέτες και τις δικές σας. Να κλείσουν τα σύνορα πριν τα κλείσουν οι ξένοι. Πότε το προβλέπετε αυτό, γιατί έχετε πέσει μέσα και στις προβλέψεις σας, εκτός των άλλων. Εγώ ελπίζω να τα κλείσουν και εξαιρείς. Αν είναι εξαιρείς από μένα, θα είχα κλείσει τα σύνορα ήδη. Από 200 τα κλείνει τα σύνορα. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Έτσι, στα 200 περιφερειακά, δηλαδή κανονικά τα κλείνει. Απλά το τρενάρι θεωρώ ότι η κυβέρνηση πήρε 15 άτομα, μεγάλη ερωτή, το ένα το άλλο, να γυρίσουν και έλεγχο, να πάνε και Έλληνες διακοπές και μετά. Αν τυχόν οι ξένοι βγάλουν απόφαση πριν τις 15 ή πριν τις 17 που ακούγεται για διάφορα lockdown μεγαλύτερης κλίμακας από ό,τι του πόρου, mm-hmm. Αυτό κρύβει το κίνδυνο ότι αν μας βάλουν οι ξένοι στη μαύρη λίστα, σημαίνει ότι τελειώσαν όλα. Και όχι μόνο για φέτος. Αν εμείς σαν χώρα πούμε lockdown για 2 εβδομάδες, σταματάμε τις πλήσεις, κλείνουμε τα αεροδρόμια για 2 εβδομάδες, καθαρίζουμε τον τόπο, ξεκαθαρίζουμε τα περιστατικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, να μην έχουμε διασπορά επιπλέον. Σε 2 εβδομάδες μπορείς να το ελέγξεις. Καλοκαίρι μπορείς, το χειμώνα δεν μπορείς πάντα εύκολα. Το καλοκαίρι μπορείς όμως να το ελέγξεις σε ένα μεγάλο ποσοστό, να μειώσει τη διασπορά, γιατί θεωρητικά η πολύωρη έκθεση στην UVA και UVB ακτινοβολία αδρανοποιεί σχετικά, κάνει τον ιό λιγότερο ισχυρό, έχει χαμηλότερη μεταδοτικότητα, αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις. Το θέμα είναι ότι κλείνεις τα σύνορα πριν κλείσουν οι άλλοι. Άμα θα κλείσουν τελείωσες, δεν τα ξανανοίγουν, θα πρέπει να πέσει στην κατάσταση στα περιστατικά που είχαμε τον Ιούνιο. 0, 1, 2, 3 για να ξανανοίξουν τα σύνορα. Οι ξένοι προς εμάς. Άρα πρέπει σαν εσύ σαν χώρα να τους προλάβεις και να κλείσεις εσύ τα σύνορα και να πεις εγώ το κλείνω. Αν λαμβάνω την ευθύνη, ναι, δικό μου λάθος, το ένα το άλλο, φταίει ο άνεμος που λέγανε κάποιοι, φταίει ο καιρός, φταίει από εδώ από εκεί, δεν έχει σημασία. Αλλά κλείνεις τα σύνορα πριν θα κλείσουν οι άλλοι. Γιατί αν τα κλείσεις εσύ μπορεί να τα ξανανοίξεις πιο εύκολα. Και δείχνεις ότι προσπαθείς για το καλό όχι μόνο του κόσμου, όχι μόνο των πολιτών της χώρας, αλλά και των επισκεπτών. Αλλά και τους ξένους, να προλάβεις και τους ξένους. Γιατί όπως είπα, αν στην Ιταλία δεν δώσαν ιδιαίτερη σημασία στα 5 περιστατικά που γύρισαν από διακοπές και αρρωστήσανε. Αλλά βρεθούν από την Ολλανδία, βρεθούν από την Αγγλία, που η Αγγλία είναι αυτή η δικομανής. Γι' αυτό που λέγανε όταν είπε η Αγγλία, εμείς θα κάνουμε πέσκες, θα ταξιδεύετε όπου θέλετε. Ξέραμε αμέσως πώς ασχολούμαστε με τον τουρισμό και με την ιατρική, ότι οι Άγγλοι είναι μάνες στο να παίρνουν αποζημιώσεις. Mm-hmm. Έχουν το τεστ πριν, είναι αρνητικό, δεν σημαίνει τίποτα. Κολλάει ο άλλος την ίδια μέρα που έχει πάει στο μίνι μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ, ή κολλάει στο αεροδρόμιο, έρχεται στην Ελλάδα νοσήκη, μετά κατηγορεί τη χώρα το ξενοδοχείο ότι αρρώστησε ξενοδοχείο. Και να την αποδείξει μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Κύριε Πατεράκη, θα σας αφήσουμε γιατί είναι η ώρα 12.30, πρέπει να διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας βοήθησα αρκετά. Βοηθάτε αρκετά και... Μπάς και καταλάβει ο κόσμος, μπάς και καταλάβει άμα γύρω μας, δηλαδή τι συμβαίνει ακριβώς. Αν και νομίζω ότι στο μυαλό μας περιπλέκονται περισσότερο τα πράγματα κάθε φορά, γιατί είναι και οι απόψεις πολλές και όλοι μπερδεύονται λίγο, τελικά τι είναι το σωστό είναι να γίνει. Είναι απόψεις, είναι απλές, είναι δύο-τρία πράγματα, δεν είναι δύσκολο. Είναι δύο-τρία πράγματα που πρέπει να κάνεις. Το ξέρεις. Δεν μπορεί να βασίσεις σε υποθέσεις. Χαρούμενες, όχι δεν θα έχουμε πρόβλημα, όχι δεν είναι όλα ωραία. Και κυρίως όχι σε ευχές. Αν ξεκινάς έτσι τελείωσες. Και ξεκινάς το χειρότερο σενάριο για να έχεις λιγότερες απώλειες. Αλλά πρέπει να έχεις προβλέψεις. Είναι όπως στον πόλεμο, πώς να σου πω. Πάει κάνεις μια επίθεση, ξέρεις τι απώλειες θα έχεις. Πάει κάνεις μια επίθεση όταν θα ξέρεις ότι θα έχεις λιγότερες απώλειες. Δεν πας και ό,τι γίνει. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι σε πόλεμο πας ουσιαστικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας.